Παρότι έχασε με σκορ 73-78 από τον Ασέ Δούκα, η Καβάλα Basketball Team κατάφερε να δείξει ότι βρίσκεται σε ανωδική πορεία, παρότι η ομάδα του Γιάννη Τζίμα κατάφερε να χτυπήσει 34 βολές έναντι 11 των γηπεδούχων. Με 30 πόντους του Κυρίτσι και 17 του Ρούμπιο, ο Δούκας πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη για την συνέχεια, ενώ η Καβάλα άρεσε κυρίως με τη μαχητικότητά της, τα χαμένα rebound στο δεύτερο ημίχρονο και η τετάνια προσπάθεια που έκανε πετυχαίνοντας 30 πόντους ήταν σίγουρα η παρακαταθήκη για το μέλλον. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο προπονητές των ομάδων, ο κύριος Τζίμας και ο κύριος Μωσαΐδης, είπαν: Συγχαρητήρια στο Δούκα για την νίκη που πέτυχε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα δικά μας τα παιδιά και στην ομάδα μου, γιατί προσπαθήσαν πολύ τα παιδιά. Σίγουρα ο Δούκας ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί είχε πέτσι παιχνίδι μετά τις γιορτές και φιλικά και επίσημο παιχνίδι, ενώ εμείς δεν μπορέσαμε ούτε φιλικό να κάνουμε λόγω των καιρικών συνθήκων και φάνηκε αυτό στην αρχή που ήταν τα παιδιά, δεν μπορούσαμε να βρούμε ρυθμό εύκολα στο παιχνίδι. Βρήκαμε κάποια στιγμή ρυθμό, αλλά ο Δούκας έχει παίχτες πολύ έμπειρους και με πολύ ποιότητα. Πήρανε κάποια δύσκολες προσπάθειες, κάποιες εύκολες βολές και κερδίσαν το παιχνίδι τελικά. Τα της παράπονα δεν υπάρχουν, Εντάξει, απλά θέλουμε κάποια στιγμή να μην είναι τόσο υπερευαίσθητοι με τις ομάδες που είναι μπροστά. Υπάρχουν και οι άλλες ομάδες πιο πίσω που δουλεύουν κάθε μέρα στο γήπεδο, που κουράζονται, που χτυπάνε, που ματώνουν και που πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν ίσως λίγο καλύτερα. Τι να πω, εντάξει. Η διαφορά των βολών 11 με 34, όσο πιεστική και να είναι η άμυνά μας, όσο και αν είναι το παιχνίδι μας έτσι, ξέραμε ότι θα πάρουν βολές. Έχουν δύο παίκτες που έχουν τις περισσότερες βολές στο πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα πάρουν. Αλλά πιστεύω ότι ήταν λίγο παραπάνω ευαίσθητη. Εντάξει. Καλή χρονιά να έχουμε. Υγεία εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και το ξέρετε όλοι. Τα καλύτερα σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι με τέτοια προσπάθεια, με τέτοιο ενθουσιασμό, με τέτοιο γήπεδο, με τέτοιο κόσμο θα βρει λύσεις και θα σώσει την κατηγορία, γιατί από την αρχή του είπα θα σωθεί η Καβάλα. Της αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανε σήμερα σε ένα ωραίο μάτς, ένα μεγάλο ντέρμπι, ωραίο για τον κόσμο, για μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μου. Σήμερα όσο και αν η εικόνα που βλέπατε έδειχνε να έχουμε προβλήματα, ήταν ηρωικό πως παίξαμε έτσι και φτάσαμε να είμαστε μπροστά στο σκορ. Αν σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε τρίτο ταξίδι σε 7 μέρες, ήρθαμε στην Καβάλα του Σαββατοκύριακο αλλά δεν κατεβήκαμε. Μείναμε αεροδρόμιο, πήγαμε την Τρίτη στην Τρίπολη με τα χιόνια, ήρθαμε πάλι εδώ πέρα, ψάχναμε να βρούμε που θα προπονηθούμε χθες έστω μία ώρα. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε ούτε μία προπόνηση την εβδομάδα, μόνο τον αγώνα της Τρίπολης και σήμερα. Έξω Παπαμακάριος, έξω Καυκής, Κάταγμα, ο Ράπτης, τρεις μικροί στην αποστολή από το εφηβικό, παιδιά που παίξαν 45 λεπτά την Τετάρτη στο τέτοιο, και όμως σήμερα πάλι παλέψαν, προσπαθήσαν και φύγαμε στο σκορ. Νομίζω ότι η πίεση της Καβάλας ήταν τρομακτική και είναι λογικό, το ήξερα από το staff της Καβάλας, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί, ότι είναι μια ομάδα με κοντό σχήμα με την απουσία του Μανούσου και ότι θα είναι τρομερά πιεστική σε όλο το γήπεδο. Αυτό από τη μία τους έδινε ρυθμό, από την άλλη η τρομερή πίεση οδηγούσε και σε πάρα πολλά φάουλ και αυτό προσπαθούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Είμαστε καταπληκτικοί και φοβερά διαβασμένοι για 3 δεκάλεπτα στην άμυνα. Δυστυχώς, τελευταία περίοδο για μας αδειάσαμε από ενέργεια. Νομίζαμε ότι τέλειωσε το μάτς. Ίσως τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν και συντήρηση δυνάμεων. Μας πήρε 17 επιθετικά rebound η Καβάλα και εκεί ήταν το πρόβλημά μας. Και στην τελευταία περίοδο έβαλε όσο έβαλε στο πρώτο ημίχρονο, 30 πόντους. Και γι' αυτό μπήκαμε στο μάτς. Ευτύχημα για μας ότι η Καβάλα δεν μπόρεσε ποτέ να περάσει και να ρυφάρει να βγει μπροστά στο σκορ. Ευτύχημα για μας ότι έχουμε κάποια παιδιά με μεγάλη εμπειρία και προσωπικότητα που διαχειρίστηκαν φάσεις και πήγανε στα έξιμα και κερδίσανε σημαντικά φάουλ. Πολλά λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Ο Δούκας είναι μια ομάδα που προσπαθεί να είναι στα play-off. Για μένα μια άτυχη στιγμή το ότι ήρθα και έχω δύο βασικά παιδιά, Καυκή Παπαμακάριο, έξω ένα μήνα. Μεγάλο κέρδος το ότι κάνουμε σε 3 μέρες δεύτερο μεγάλο διπλό.